Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και απόψε στην εκπομπή προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital και να καλησπερίσουμε και να χαιρετήσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από τη δορυφορική εκπομπή του ΡΙΚ σε όλο τον κόσμο. Την κυρία Σκεύη Αντωνιάδο, πολιτιστική λειτουργό του Δήμου Λεμεσού, αλλά και όχι μόνο, μια γυναίκα με μια απίστευτη θετικότητα που δεν μπορείς να της αρνηθείς κάτι, που έχει σχέση με τη δουλειά της, με την αγάπη που έχει για αυτή την πόλη. Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας στις προσωπικότητες. Εγώ σας ευχαριστώ, Άγγελε, για τη φιλοξενία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε εδώ μαζί σας. Ένα χαμόγελο πραγματικά, και μιλώντας και προσπαθώντας να διοργανώσουμε αυτή την τηλεοπτική παρουσία της εδώ, μου έστειλε και βίντεο, μου έστειλε και φωτογραφίες και πολλά πολλά άλλα από όλη την πορεία αυτής της πόλης της Λεμεσού. Μια γυναίκα η οποία είναι από το 1987 στις πολιτιστικές υπηρεσίες της Λεμεσού, επιδημαρχίας Αντώνη Χατζηπαύλου, έτσι από τότε, και ανελιπώς στον αγώνα, και δεν σταματούν οι εκδηλώσεις. Όχι, νομίζω η Λεμεσός είναι αυτό το πράγμα. Είναι μια πόλη ζωντανή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και αυτή είναι και μεγάλη με αγάπη. Η Λεμεσός είναι μεγάλη αγάπη, είναι έρωτας. Και από το 87 που ξεκινήσα να είμαι στις πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, μεγάλωσα μέσα σε αυτή την υπηρεσία, γιατί ήμουν τότε ακόμα φοιτήτρια στο κολέγιο, με τον Αντώνη Χατζηπαύλου, μετά με τον Δημήτρη Κοντίδη, τον Ανδρέα Χρήστου και τώρα με τον Νίκο Νικολαίδη. Νομίζω για να κάμνεις του τη δουλειά που έχουμε στις πολιτιστικές υπηρεσίες, στις εκδηλώσεις, πρέπει να την αγαπάς πάρα πολύ. Είναι πολύς ο χρόνος από τον προσωπικό σου χρόνο και την οικογένειά σου και είναι σημαντικό να έχεις και τη στήριξη των ανθρώπων που είναι κοντά σου. Ήδη θα δούμε και κάποια πλάνα, αυτά που λέγαμε και προηγουμένως, από πολλές εκδηλώσεις που είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς λάβατε και μέρος. Μπορεί να μην ξέρετε ότι τα διοργανώνει φυσικά η Σκεύη και η υπηρεσία όλη ομάδα εκεί και μια μεγάλη ομάδα, γιατί όντως όλο αυτό το πράγμα για να γίνει είναι ομαδικότητα, έτσι. Για μένα είναι το α και το ω. Κανένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων, φίλων, υπηρεσιών. Είμαστε μια λυσίδα συνδεδεμένη και είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το πράγμα, γιατί η αγάπη και η στήριξη είναι αυτό που με βοηθούν στο να διοργανώσουμε καλύτερα τις εκδηλώσεις του Δήμου Λεμεσού. Και όχι μόνο οι συναδέλφοι, όλες οι υπηρεσίες, όλοι οι συνεργάτες του Δήμου. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς να χτίζεις κάτι και να ξέρεις ότι ο ένας θα προσθέσει το λιθαράκι του για να γίνει όσο πιο τέλειο, όσο πιο όμορφο αυτό το πράγμα που διοργανώνεται από το Δήμο Λεμεσού. Οι εκδηλώσεις όμως ξεκινάνε, αν πούμε ότι ξεκινάνε τον Ιανουάριο που είναι η αρχή της χρονιάς. Τι είναι η πρώτη εκδήλωση που διοργανώνεις έτσι τον Ιανουάριο? Θα πω ότι ξεκινούμε από τον Νιόβρη προς Δεκέμβρη, Άγγελα μου, γιατί ξεκινάμε με το διάκοσμο της πόλης, το Χριστούγεννα και την αλλαγή του χρόνου. Απλά πριν προλάβουμε να ξεστολίσουμε την πόλη από τα Χριστουγεννιάτικα, θα πρέπει ο Δήμος Λεμεσού να ξεκινήσει να στολίζει καρναβαλίστικα. Γιατί είναι η μεγαλύτερη λαϊκή γιορτή της Κύπρου. Δεν είναι το Λεμεσιανό καρναβάλι, είναι το καρναβάλι όλης της Κύπρου. Δηλαδή εκείνη τη μέρα της μεγάλης παρέλασης που είναι η κορύφωση, όλη η Κύπρος βρίσκεται στη Λεμεσό. Άρα ξεκινάμε από τον Νιόβρη να δεχόμαστε τις συμμετοχές για το καρναβάλι του επόμενου χρόνου. Και μόλις περάσουν τα φώτα, τότε τα πράγματα παίρνουν φωτιά. Μάλιστα. Όμως, πριν πάμε και αναλύσουμε έτσι και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που διοργανώνετε ως πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, θα πάμε σε ένα φίλο σου, ένα συνεργάτη σου. Είναι ο αγαπημένος μας Ανδρέας Δημητρόπουλος, που τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά, ο οποίος σε αγαπάει πολύ και νομίζω ότι τον έχεις μοιήσει σε όλη αυτή την αγάπη που έχεις για τη Λεμεσό. Έτσι, Ανδρέα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας χαιρετώ. Την αγάπη μου στη Σκεύη. Κοίταξε να δεις. Έχω συνεργαστεί σε πολλά επίπεδα, σε πολλές δουλειές μικρές μεγαλύτερες με τη Σκεύη. Όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει σε συμπέρασμα που δεν μου συμβαίνει συχνά. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω γνωρίσει που ρε παιδί μου απολαμβάνει αυτό που κάνει τόσο πολύ. Δηλαδή το ζει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν το βρίσκει στις ημέρες, δεν το βρίσκει αυτό το πράγμα. Το ζει και κατ' επέκταση το απολαμβάνει. Και πιστεύω εκεί είναι και το μυστικό της επιτυχίας της. Διότι, ξέρεις, είναι ένας χώρος με πολλές δραστηριότητες. Πρέπει να είσαι γρήγορη συνέχεια. Δραστηριότητες πολλές και δύσκολες. Τώρα, πώς θα καταφέρνει, μόνο η Δία το ξέρει. Αλλά προσπαθώντας λίγο να την ψυχογραφήσω, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κάνει όλο αυτό που κάνει τόσο καλά, γιατί αγαπάει πολύ αυτό που κάνει.
Και είναι και άνθρωπος, ξέρεις, πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Πολύ έτσι σε αγκαλιάζει με την πρώτη έτσι, φορά που θα σε γνωρίσει. Είναι χαρούμενος άνθρωπος. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι θέλουν να δουλέψουν μαζί της. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ότι θέλουν όλοι να δουλέψουν μαζί της. 24 ώρες, εμένα μου είπε ότι θα κάνει μία υπογραφή. Τι μου είπες? Μαζεύει υπογραφές για επέκταση 24 ώρες. Μαζεύει υπογραφές για επέκταση 24 ώρες. Γιατί τη λέω, εμείς το. Τώρα, δεν το συζητάω. Λέει αυτό, γι' αυτό σου είπα αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Μην κοιτάει ώρες. Θέλει το αποτέλεσμα. Αλλά πρόσεξε, μην νομίζεις ότι αυτό το χαμόγελο που βλέπεις εσύ εκεί είναι και την ώρα της πίεσης και της δουλειάς. Η πλάκα-πλάκα, η αγάπη-αγάπη, αλλά εκεί θέλει αποτέλεσμα. Ναι, ακριβώς. Με τους εργάτες της. Και επειδή τους έχει μάθει, τους έχει τρενάρει όλους, δηλαδή μου στο δικό της μοτίβο. Είναι σίγουρο αυτό. Και κάνουν δουλειά, δηλαδή δεν είναι αυτόματος πιλότος, αλλά ξέρουν αυτοί που δουλεύουν μαζί της, ότι είναι από πάνω τους, χωρίς να είναι. Ξέρουν τι θέλει, καταλάβεις, είναι σημαντικό αυτό. Μα και είναι... δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μιλάς τώρα για κορυφαίες εκδηλώσεις με συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, δηλαδή καρναβάλι. Δεν είναι πολύ. Κάποιος τα ακούει, σου λέει εντάξει, μια παρέλαση είναι. Δεν είναι αυτό. Είναι τεράστια για τα δεδομένα της Κύπρου δουλειά. Η δουλειά του κρασιού είναι τεράστια εκδήλωση. Περνάνε χιλιάδες άνθρωποι από εκεί, πέραν τις οργανώσει μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Και τα καταφέρει τόσο καλά, που είναι τόσο. Καταρχήν είναι αγαπησιάρικο άτομο. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Ναι, δηλαδή, ακριβώς. Ναι. Γνωρίζοντάς την, ναι, σίγουρα. Τη γνωρίζει και σε κερδίζει. Γιατί έχει τον τρόπο, ότι είναι ζεστός άνθρωπος. Αλλά είναι και πολύ απαιτητική στη δουλειά της. Εγώ πραγματικά είμαι τυχερός γιατί. Είχα τύχει όλα αυτά τα χρόνια να τη γνωρίσω και να ακούσω και το πώς σκέφτεται αλλά και πώς λειτουργεί. Για μένα είναι περίπτωση. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες, δεν σου συμβαίνει και πολύ συχνά στη ζωή σου. Επαγγελματικά. Ακριβώς. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Εγώ ευχαριστώ την αγάπη μου και σε σένα και στην σχέση μου. Ανδρέα μου, σε αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είδες πώς μεταδίδεις αυτή την αγάπη σε όλο αυτό που κάνεις, γιατί και εγώ που σε γνώρισα πρόσφατα, πραγματικά αυτό έχω να πω. Αυτό που αγαπάς, το μεταδίδεις. Άρα, μπαίνεις στη διαδικασία να οργανώσεις όλο αυτό το πράγμα για τον Δήμο Λεμεσού, ένα Δήμο ο οποίος όντως είναι ζωντανός. Δηλαδή, διοργανώνει συνέχεια πράγματα για τους πολίτες του. Άρα, μπαίνουμε στη διαδικασία να ξεκινήσουμε το καρναβάλι. Πόσος κόσμος περίπου λαμβάνει μέρος σε αυτή την καρναβαλιστική παρέλαση? Υπάρχει και παιδική και η κανονική. Απλά έτσι. Είναι σημαντικό γιατί θέλω να το αναφέρω αυτό το πράγμα. Λεμεσανό καρναβάλι δεν είναι η μεγάλη παρέλαση. Mm-hmm. Είναι η κορύφωση του καρναβαλιού. Υπάρχει η παιδική παρέλαση την πρώτη Κυριακή, αλλά από την Τσικνοπέμπτη τα τελευταία χρόνια και ειδικά πέρσι, με αποφάσεις του Νιν Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου, του Νίκο Νικολαίδη, το καρναβάλι, να μου επιτρέψει να πω ότι είχε πετάσει. Δηλαδή, οι εκδηλώσεις που είχαμε κάθε βράδυ, Άγγελε μου, και όχι μία, και δύο, συναυλίες, κανθαδόρους, παιδικές παραστάσεις, εργαστήρια. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Τώρα, όσον αφορά στη μεγάλη παρέλαση, τι να πω πέρσι, να πω 20.000, 25.000 αυτοί που παρέλαβαν μέσα στην παρέλαση. Μπορεί να ήταν και περισσότεροι. Αλλά ο κόσμος που ήταν έξω ήταν όλη η Κύπρος. Εκείνη τη μέρα δεν υπάρχει. Όχι κρεβάτι σε ξενοδοχείο, δεν υπάρχει πανκάκι για να κοιμηθεί κάποιος στη Λεμεσό. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει και μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή του Λεμεσιανού Καρναβαλιού. Είναι η στήριξη της οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε ότι από τον Νιόβρη που ξεκινάμε να διοργανώνουμε το καρναβάλι, πώς οι άνθρωποι ξεκινούν να παίρνουν δουλειά. Να πω από αυτούς που πουλάνε τα υφάσματα, αυτούς που θα ράψουν τα κοστούμια, αυτούς που μετά θα κάνουν το μακιγιάζ, οι πλανοδιοπόλες εκείνη τη μέρα, οι καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσουμε, οι φωτιστές, οι ηχολήπτες, αυτοί που βάζουν τις εξέδρες. Είναι πολύ σημαντικές οι εκδηλώσεις του Δήμου Λεμεσού. Οι εκδηλώσεις γενικότερα, γιατί δεν έχουν μόνο το ευχάριστο κομμάτι που εμένα αυτό που με οθεί περισσότερο. Βλέπει χαρά ο κόσμος εδώ. Είναι, ο κόσμος πραγματικά. Είναι η αγάπη του κόσμου, η χαρά του άγνωστου κόσμου που έρχεται κάποια φορά να με αγκαλιάσει και να μου πει ευχαριστώ για αυτό που κάνετε για μας. Δεν είναι μόνο η διασκέδαση. Οι εκδηλώσεις και κυρίως το καρναβάλι έχει μια πολύ σημαντική συμβολή όσον αφορά στην οικονομία. Η οικονομία η οποία χρειάζεται αυτή την στήριξη και αυτό τον. Όχι μόνο από το Δήμο Λεμεσού, αλλά και από όλους, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχει δουλειά για όλους. Άρα, πάμε στο καρναβάλι, τελειώνει το καρναβάλι, ξεκουραζόμαστε.
Όχι, δεν ξεκουραζόμαστε γιατί δεν το έχουμε ανάγκη να ξεκουραστούμε. Ναι, μάλιστα, η δουλειά μας δίνει ενέργεια, μπολιάζει με βουλαλούμε με ενέργεια τη ζωή. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν πει πολλές εκδηλώσεις στον Δήμο Λεμεσού. Δηλαδή τελειώνει το καρναβάλι, θα πάμε να ξεκινήσουμε το στήσιμο για τον κατακλυσμό. Είναι το στήσιμο για τη μέρα της Ευρώπης. Ξεκινήσαμε να έχουμε τα τελευταία χρόνια φεστιβάλ φιλαρμονικών. Φιλοξενούμε και φιλαρμονικές από το εξωτερικό. Και υπάρχουν και οι μικρές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, εγκαίνια, εκθέσεις. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν σταματούμε να δουλεύουμε κανένα μήνα του χρόνου. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχολούμαστε με κάτι έτσι ώστε να υπάρχει και κίνηση στην αγορά, αλλά και αγάπη τους Λεμεσανούς ότι κάτι γίνεται στην πόλη μας. Οι Λεμεσανοί έχουν το ανάγκη το πράγμα. Θυμάμαι... Δεν κάθονται. Όχι. Εγκάθονται. Δεν έχουμε... Είμαστε πολλά... άνθρωποι έξω καρδιά, νομίζω είναι η θάλασσα, είναι αράς που αναπνέουμε, έχουμε πάρα πολύ ενέργεια. Θυμούμαι μια μέρα περπατούσαμε με τον Δήμαρχο προς το κάστρο και ήρθε ένας δημότης και λέει στον Δήμαρχο, μα έχει τρία πράγματα απόψε, πού να τα προλάβουμε. Απάντησε ο Δήμαρχος, όπως συμφωνώ και εγώ, τούτη είναι η μαγεία της Λεμεσού, να έχεις επιλογή. Να μην έχεις ένα πράγμα να πάει. Εν το πατήχιο δημοτικό θέατρο, εν το Ριάλτο. Στην άλλη άκρη. Ναι, φτάσαμε στην άλλη. Και έτσι πρέπει να είναι. Και επειδή ζωντάνεψε πάρα πολλά και το κέντρο της Λεμεσού, και με το ΤΕΠΑΚ, με τους φοιτητές, η Λεμεσός είναι όλη μέρα ζωντανή. Να μιλήσω για τον Μόλο, έναν πάρκο το οποίο είναι ζωντανό σχεδόν όλο το 24ωρο, από τις 5 το πρωί κάποιος περπατά. Κάτι συμβαίνει. Όλες τις ώρες. Και εσύ μεταδίδεις αυτή τη χαρά σου και αυτή την... Και είμαι σίγουρος ότι τώρα που κάνουμε την εκπομπή σκέφτεσαι τη επόμενη εκδήλωση, τι θα κάνω, πώς θα το οργανώσω καλύτερα, πώς θα συνεργαστούμε, πώς θα κάνουμε όλο αυτό με όλους αυτούς τους ανθρώπους που φέρνεις κατά καιρούς. Άγγελε μου, στο κομωδίνο δίπλα υπάρχει το iPad μου. Ναι. Οι συνεργάτες μου στο γραφείο, πολλές φορές που βρίσκονται είμαι ήλιο ώρα 3 το πρωί ή ώρα 4 το πρωί, γιατί άμα σκεφτείς κάτι, νομίζω ότι το ξέρεις και εσύ, θέλεις να το σημειώσεις. Και πολλές φορές που το κάνω, γιατί καμιά φορά βλέπεις κάτι το οποίο σου δημιουργεί κάτι άλλο. Mm. Σκέφτεσαι κάτι άλλο, συνδέεις κάτι άλλο, δημιουργείς κάτι άλλο μέσα από σκέψεις, εικόνες, συνομιλίες. Γιατί αρέσει και μου να μιλώ με τους φίλους μου, τους γνωστούς μου, να μοιράζομαι τις απόψεις μου, τις ιδέες μου. Γιατί μέσα από τις απόψεις και τις ιδέες των άλλων ανθρώπων μπορεί να δημιουργήσεις ακόμα καλύτερα. Ξέρεις τι, εγώ θα διαβάσω κάτι το οποίο έχει γραφτεί για σένα από τον αγαπημένο μας τον Μάριο Παπαδόπουλο. Θα το διαβάσω προς τους τηλεθεατές. Κάποιες φράσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε αμέσως ποια είναι. Πολιτισμός είναι η καλημέρα στον συνάνθρωπό μας, οι ρίζες μας, η παράδοσή μας, τα γεμάτα θέατρα, τα γεμάτα μουσεία, η αγάπη και ο σεβασμός στους καλλιτέχνες. Αυτά όλα κατοπτρίζουν τη σκεύη Αντωνιάδου. Πραγματικά σκέφτομαι ότι αν δεν υπήρχε το άτομο αυτό, λέει ο Μάριος Παπαδόπουλος, πώς θα γινόταν τα καρναβάγια, η Ορτή του Κρασιού, το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, το Ευρωμεσογειακό Φεστιβάλ και τόσα άλλα, χωρίς την αγάπη, το πάθος και τη δραστηριότητα της Σκεύης Αντωνιάδη. Άρα, οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί σου, οι φίλοι σου, έχουν να πούν ένα καλό λόγο για σένα, γιατί τους μεταδίδεις αυτή την αγάπη για την πόλη. Είναι αυτό. Για μένα η Λεμεσός είναι η ζωή μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάριο. Αλλά τούτους όλους τους φίλους μου, Άγγελε μου, που με αγαπούν, που συνεργάζομαι, πίστεψε με, παιδεύκω του και πάρα πολύ. Παιδεύκεις τον κόσμο, παιδεύκω δηλαδή. Του και πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Ανδρέας ο Δημητρόπουλος είπε κάτι. Ναι. Είμαι παντού χωρίς να είμαι τζαμέ. Δηλαδή η ώρα της δουλειάς είναι η ώρα της δουλειάς και είμαι αυστηρή στη δουλειά μου. Τους φίλους σου τους παιδεύεις. Το δήμαρχο Λεμεσού, τον κύριο Νίκο Νικολαίδη, τον παιδεύεις. Δηλαδή με τις σκέψεις σου, τις απόψεις σου. Δηλαδή κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Αγωγίδη, καλησπέρα Σκεύη, καλησπέρα στις τηλεθεατές. Καλησπέρα Δήμαρχε. Άρα εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακίνητος, ένας άνθρωπος που αγαπάει την πόλη και δεν τη θέλει να ηρεμήσει την πόλη, έτσι. Και πολλά άλλα ακόμα. Και πολλά άλλα ακόμα. Σας ακούμε, να μας τα πείτε όλα για τη συνεργασία σας εδώ με τη Σκεύη Αντωνιάδου. Σκεύη,
Σκεύη Αντωνιάδου. Όταν σκέφτεται κάποιος τη Σκεύη Αντωνιάδου, σκέφτεται δύο πράγματα κυρίως. Το πρώτο πράγμα είναι το πάθος για αυτό που κάνει. Αυτό που κάνει, το κάνει με έναν πάθος πρωτόγνωρο. Μοναδικό θα λέγα εγώ. Μια αφοσίωση απόλυτη. Και το δεύτερο είναι η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα. Όταν η Σκεύη αναλάβει να κάνει κάτι, όταν της αναπηθεί να κάνει κάτι, είσαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Και θα το κάνει στην εντέλεια και μέχρι το τέλος. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι που κάνουν τη Σκεύη. Και το πιο σημαντικό είναι ταυτόχρονα ότι αυτά που κάνει σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές δράσεις, τα κάνει και τα χαίρεται. Γι' αυτό και τα κάνει τόσο καλά, γιατί τα απολαμβάνει κιόλας. Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι κάτι που το κάνει από υποχρέωση, το κάνει επειδή της λένε κάτι. Το κάνει επειδή της αρέσει, πιστεύει σε αυτό. Και όταν πιστέψει σε κάτι ή σε κάποια άτομα ή σε κάποιους σκεύη, τότε η συνταγή είναι μια απόλυτη επιτυχία. Μάλιστα. Είναι τυχερό το Δήμος που έχει συνεργάτες όπως η Σκεύη, οφείλω να το πω. Είναι τυχερή η Λεμεσός που την υπηρετεί στον τομέα του πολιτισμού η Σκεύη. Και θα της ευχηθώ έτσι να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια ζέση, με τον ίδιο επαγγελματισμό, να υπηρετεί την πόλη που τόσο αγαπά, τόσο αγαπάμε όλοι μας. Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα σας βομβαρδίζει με ιδέες, απόψεις, σκέψεις και σίγουρα προγραμματισμό και προϋπολογισμό για να κάνετε πολλά πολλά πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό που... Κύριε Δήμαρχε μου, σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι όταν νιώθω ότι υπάρχει το έδαφος, η στήριξη, γιατί είναι πολύ σημαντική η στήριξη, και με τον Δήμαρχο έχουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια στήριξη, μια θετική ενέργεια και γι' αυτό μπορείς να δουλέψεις και να δημιουργήσεις ακόμα περισσότερο. Με αυτή την αγάπη που έχεις, δεν πρέπει να σου πει όχι ο άνθρωπος. Τι να σου πει. Σωστά. Έχει επίσης μια δημιουργικότητα, αγαπητέ, αν και είναι μοναδική. Το μυαλό της γεννά συνέχεια ιδέες. Μάλιστα. Οι οποίες. Απλά να πω ότι τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο το καρναβάλι, οι γιορτές του κρασιού, αλλά όλες οι γιορτές έχουν αναβαθμιστεί και έχουν εξυγχρονιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό οι μεγάλες γιορτές ή οποιασδήποτε πολιτιστικές δράσεις να μην να αναγεννώνται, να αφαιρούνται από μέσα τους τα στοιχεία κόπωσης για να συνεχίσουν να είναι ενδιαφέρουσες προς τον κόσμο ακριβώς και να λαμβάνει μέρος στον κόσμο. Σίγουρα. Αυτό η Σκεύη είναι ειδική στις καλές ιδέες, στις νέες ιδέες. Έχει ένα πολύ θηλυκό μυαλό, γεννά το μυαλό της. Πολλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε Δήμαρχε μου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Είμαι σίγουρος ότι πας στο γραφείο του και του λες συνεχώς πράγματα και σκέφτομαι αυτό και θέλω να κάνω εκείνο κτλ. Εγώ θα πάω σε μια φίλη σου, τη δικηγόρο, την Εύη τη Τσολάκη, η οποία είναι κοντά μας μέσω Skype. Αυτό είναι αλήθεια? Αυτό είναι αλήθεια που λέμε, ότι δεν αφήνει τον κόσμο να ηρεμήσει? Αλήθεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όντως η Σκεύη δεν αφήνει τον κόσμο να είναι όντως ακίνητη, όπως αναφέρατε και προηγουμένως. Καταρχάς είναι μεγάλη χαρά και τιμή που μιλώ τώρα για τη Σκεύη. Και η Σκεύη δεν είναι απλά φίλη. Τη Σκεύη την γνώρισα όταν πρωτοεκλέγηκα Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού το 2002. Και δεν δέσαμε απλώς σαν φίλες. Είμαστε αδερφές, είμαστε σαν αδερφές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί τους συγγενείς λέμε δεν τους επιλέγεις, αλλά τους φίλους τους επιλέγεις. Χαίρομαι που μπήκε στη ζωή μου, χαίρομαι που βρίσκεται ακόμη στη ζωή μου και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στη ζωή μου και να βρίσκομαι κι εγώ στη δική της. Πώς θα τη χαρακτηρίζατε έτσι με μια προτασούλα αυτή τη γυναίκα? Για μένα η Σκεύη είναι ένας από τους πιο θετικούς και αισιόδοξους άνθρωπους που γνωρίζω. Το χαμόγελο της εξάλλου μιλά από μόνο του.
Είναι άνθρωπος με συνέστηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Το να μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου και να τον βοηθήσεις, όχι μόνο με λόγια αλλά με πράξεις, κάτι το οποίο κάνει η Σκεύη, είναι πολύ σημαντικό. Και να έρθω και σε αυτό που λέγατε προηγουμένως για τη δουλειά της, είναι μια ζωντανή, αστήρευτη πηγή έμπνευσης και ιδεών. Πραγματικά δεν έχω ξανασυναντήσει άνθρωπο που να δουλεύει με τόσο πάθος, με τόσο ζήλο για τη δουλειά του. Θέλει να είναι όλα, όλα τέλεια. Δίνει τον καλύτερο της σε αυτό, για να όχι μόνο για να πετυχαίνουν οι εκδηλώσεις του Δημού Λεμεσού, αλλά για να ακούγονται παντού στην Κύπρο, ακόμα και στο εξωτερικό. Και κάθε χρόνο που διοργανώνονται τα καρναβάλια, η γιορτή του κρασιού, και όλες τέλος πάντων αυτές οι καθιερωμένες εκδηλώσεις που γίνονται κυρίως με τη συμβολή της Σκεύης, λέμε ότι φτάσαμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να δούμε. Έρχεται η Σκεύη την επόμενη χρονιά με κάτι καινούριο και με μέσα πέντε άφορους. Κάτι θα προσθέσει, κάτι θα αλλάξει, κάτι θα αφαιρέσει, κάτι θα διαφοροποιήσει. Το μυαλό της είναι πάντα σε εγρήγορση, να σκεφτεί νέες ιδέες και πάντα να σκέφτεται και τον προϋπολογισμό του Δημού Λεμεσού. Γιατί είναι σημαντικό, υπάρχει και ένας προϋπολογισμός τον οποίο δεν πρέπει να ξετεράσεις. Είχαμε τον Δήμαρχο προηγουμένως και τα κανονίσαμε έτσι στον αέρα εδώ για τον προϋπολογισμό. Αλλά και ακόμα και με τον προϋπολογισμό των περιορισμένων καταφέρνει να διοργανώσει τις καλύτερες εκδηλώσεις και όλος ο κόσμος θα μιλάει για αυτές τις εκδηλώσεις. Πραγματικά είναι απίστευτη σε ό,τι κάνει. Και κλείνοντας ως άνθρωπος στην καθημερινότητά της, εκτός από τη δουλειά, να αφαιρέσουμε λίγο τη δουλειά από όλη την εξίσωση. Η Σκεύη είναι καταρχάς μια υπέροχη μητέρα. Έχει μεγαλώσει δύο υπέροχα παιδιά, δύο γιούδες, με τον καλύτερο τρόπο, τους έχει δώσει όλα τα εφόδια. Ήδη μπορώ να πω ότι τη βλέπω περισσότερο σαν αδερφή παρά σαν μητέρα. Πολύ δεν μπαίνει με τα παιδιά της. Μία εξαιρετική κόρη. Μία εξαιρετική αδερφή. Πολύ δεν μπαίνει η οικογένεια. Είναι πρότυπο οικογένεια, η οικογένεια της Σκεύης. Και θεωρώ ότι και η συμβολή της Σκεύης στο να μένει δεν μένει η οικογένεια είναι τεράστια. Είναι μία από τις καλύτερες φίλες που μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή του. Που μπορεί να δώσει τα πάντα για τους δικούς της ανθρώπους η Σκεύη, τους συγγενείς της, τους φίλους της, μπορεί να δώσει τα πάντα και είναι πάντα εκεί όποτε την χρειαστούμε και χωρίς καν να της το ζητήσουμε. Έχει τον τρόπο, με κάποιο τρόπο να διαισθάνεται, έχει τον τρόπο να διαισθάνεται το πότε έχεις κάποιο πρόβλημα, το πότε σε απασχολεί κάτι, το πότε σε βασανίζει κάτι. Άρα, και εκεί που λες θέλω να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο, χτυπά το τηλέφωνο και δισκέψεις. Και παρόλο που έχει ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, βρίσκει χρόνο για τους δικούς της ανθρώπους και αυτό είναι σημαντικό. Πάντα, πάντα. Και αυτό το να διαισθάνεται είναι εκπληκτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά, υγεία πάνω απ' όλα, πάντα χαμογελαστή και σε αγαπώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Τσολάκο μου, που υπάρχει στη ζωή μου. Και εγώ σε αγαπώ. Γεια σας, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πάμε έτσι λίγο στις διαφημίσεις μας, στις απαραίτητες διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες, σε λίγο. Η Σκεύη Αντωνιάδου εδώ είναι η πολιτιστική λειτουργός του Δήμου Λεμεσού. Έχουμε στις προσωπικότητες, καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας εδώ στην τηλεόραση Capital. Λοιπόν, η Σκεύη Αντωνιάδου έχει διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα, αν είχατε πάει σε καρναβάλι, σε γιορτή του κρασιού, σε κατακλυσμό, σε εγκαίνια, σε οτιδήποτε άλλο, πολύ πιθανόν ένα χεράκι να είναι τη Σκεύης αλλά και της μεγάλης ομάδας, γιατί η ομάδα είναι πολύ σημαντικό σε αυτό όλο το λειτουργήμα το οποίο γίνεται τέλος πάντων στον Δήμο Λεμεσού.
υπήρχε κάποια εκδήλωση, γιατί είμαι σίγουρος ότι πας και υπάρχουν συνεργασίες με το εξωτερικό, βλέπεις εκδηλώσεις, παίρνεις ιδέες κτλ. Υπάρχει κάποια εκδήλωση που λες, αυτή θα τέριαζε στη Λεμεσό μας? Ότι σαν Δήμος Λεμεσού είμαστε μέλη στο σύνδεσμο καρναβαλιστών του εξωτερικού. Άρα υπάρχουν κάποια σεμινάρια, υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται. Και πριν ένα χρόνο περίπου είχα πάει εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού στο Λουξεμβούργο, όπου μας φιλοξένησαν οι εκεί καρναβαλιστές. Κάνουν καρναβάλια στο Λουξεμβούργο? Δεν κάνουν ακριβώς καρναβάλια, όμως έχουν μια επιτροπή που αφορά στις υπόλοιπες καρναβαλικές πόλεις και μας είχαν φιλοξενήσει και είχαν διοργανώσει κάποιες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα οι εκδηλώσεις που είχαν διοργανώσει εκεί είχαν στήσει μια τεράστια σκηνή. Αυτό που ζήλεψα, Άγγελε μου, ήταν οτιδήποτε εν αέριο υπήρχε σε καλλιτέχνες, σε ακροβάτες, και ήταν αυτό που ήθελα πάντα να έχουμε και εμείς στη Τσικνοπέμπτη. Δηλαδή, η Τσικνοπέμπτη ξεκινούσε πάντα με απλά τη στέψη. Ξεκινήσαμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μία πομπή, να έχουμε μία τελετή, να έχουμε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πηγαίνοντας στο Λουξεμβούργο, αυτό το είχα ζηλέψει. Αυτό δεν το έχουμε φέρει στη Λεμεσό. Αυτό άλλο που συνέβη και ήταν όταν είχα πάει πέρσι, όχι, πριν δύο χρόνια στο Τωρίνο, στο διαγωνισμό της Eurovision. Και ο λόγος που ήθελα να πάω μέσα στο στάδιο είναι γιατί ήθελα να δω. Γιατί εμείς στην τηλεόραση βλέπουμε την ώρα που βγαίνει ο καλλιτέχνης. Και βλέπεις, OK, είναι όλα έτοιμα. Ο αναβρασμός που υπάρχει και ο τρόπος που δουλεύουν και στείνουν, οι φίλοι μου που ήταν μαζί μου ρωτήσαμε, είσαι καλά? Λέω, ναι, γιατί εσείς βλέπετε μόνο το κομμάτι εκείνων. Εγώ βλέπω το πώς κινούνται ο τελευταίος άνθρωπος που θα σπρώξει το πιάνο, που θα βάλει τα φώτα. Άρα, εκείνη τώρα ζήλεψα τον καλλιτεχνικό φωτισμό, το σκηνικό, γιατί εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά. Μιλήσαμε για προϋπολογισμό. Εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλους προϋπολογισμούς. Αλλά ναι, μέσα από κάποια πράγματα που βλέπω στο εξωτερικό, εμπνέομαι στο να μπορέσω να δημιουργήσω. Ακόμα και στην Μπρούς, όταν είχα πάει και είχαμε περπατήσει 5 χιλιόμετρα το βράδυ για να δούμε τα χτίρια καλλιτεχνικά φωτισμένα και χριστουγεννιάτικα. Μέσα από εκείνες τις φωτογραφίες, μετάφερα να μεταφέρω κάποια πράγματα που έγιναν φέτος στην πόλη της Λεμεσού, όσον αφορά στο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Και μιλούμε για φώτα. Απλό φως, αλλά ο τρόπος που στείνεις κάποια πράγματα εξελίσσονται στο να δείχνεις κάτι ακόμα πολλά πιο όμορφο από ό,τι ήταν προηγουμένως. Εντάξει, η Μπρούς είναι και μια πόλη που περνά και το κανάλι από μέσα, από τα μόνες και τα λοιπά. Είναι μαγεία. Μαγεία. Φαντάζομαι πήρες και το καραβάκι και πήγες περίπατο στον ποταμό εκεί. Το καραβάκι, αλλά σου λέω, το βράδυ περπατούσαμε 5 χιλιόμετρα με μια εφαρμογή στο τηλέφωνο, η οποία μας έλεγε από πού πρέπει να πάμε για να δεις το δάσος φωτισμένο, τα χτίρια. Ήταν ένα από τα πιο ωραία ταξίδια που έκανα ποτέ. Γιατί τα ταξίδια είναι λατρεία για μένα. Θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη μόρφωση στον άνθρωπο. Γενικά όμως η διοργάνωση εκδηλώσεων, πώς προέκυψε στη δική σου τη σκέψη? Γιατί για να διοργανώσεις μια εκδήλωση πρέπει να είσαι και εσύ ο ίδιος πρώτον και οργανωτικός και οργανωμένος, έτσι ώστε να μπορείς να παράξεις αυτή τη μεγάλη, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, έτσι. Δηλαδή, ποιος θα πατήσει το κουμπί για τα φώτα, παράδειγμα. Ποιος θα μπει στη διαδικασία να είναι στην είσοδο. Τα πάντα. Με δίνεται ευκαιρία να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η οικογένεια μου είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου. Ο πατέρας μου ήταν στο Δήμο Λεμεσού. Και μπορώ να πω ότι τα καρναβάλια, τη γιορτή του κρασού, ακόμα και τα Χριστούγεννα, ήταν κάτι που μου έδωσε ο ίδιος. Γιατί ήμουν μαζί του από την παιδική μου ηλικία σε ό,τι διοργανώταν στο Δήμο Λεμεσού. Ό,τι διοργανώταν στο Δήμο Λεμεσού, εγώ ήμουν εκεί μαζί με τον πατέρα μου. Είχε ένα κομμάτι της γιορτής του κρασού, είχε ένα κομμάτι του καρναβαλιού, ένα κομμάτι του κατακλυσμού. Μεγαλώνοντας και βιώνοντας αυτά τα πράγματα, έφτασα σε κάποια φάση. Η μαξί μου στα καρναβάλια από τα γενοφάσκια μου. Δηλαδή, θυμούμε τη Τσικνοπέμπτη στο Ζακάκι το βράδυ. Ήταν το σπίτι της γιαγιάς μου, ένα μακρινάρι, τα 4 αδέρφια του παπά μου με τις οικογένειες, οι σήκωσες να φάμε, να πιούμε και μετά έπρεπε να ντυθούμε μπελόμασκες για να ξεκινήσουμε να γυρίσουμε το σακάκι στους συγγενείς μας, για να μας αναγνωρίσουν ή όχι. Η μπελόμασκα, έναν απόσπαστο κομμάτι στα καρναβάλια. Απλά μικρά πράγματα, βιώματα στη ζωή μου, με έφερα σε κάποια φάση να είμαι μέσα σε αυτό το χώρο. Και ίσως τούτο το πράγμα να βοήθησε με στο να μπορώ να ανταποκριθώ, να ανταπεξέλθω καλύτερα. Αλλά επαναλαμβάνω, η ομάδα που έχω δίπλα μου είναι πάρα πολύ δυνατή.
Έχω μια τεχνική ομάδα όσον αφορά το στήσιμο, το τεχνικό κομμάτι, η εξέδρωση, όλα αυτά. Έχω μια ομάδα στο γραφείο πολύ σημαντική και όπως είπα προηγουμένως, σωστούς συνεργάτες και φίλους. Στους συνεργάτες οι οποίοι ακούνε αυτά που λες, τα διεκπεραιώνουν. Εγώ θα ρωτούσα έτσι, ποια είναι η εκδήλωση που είπες ήταν πολύ ωραία, πέρασα πάρα πολύ ωραία σε αυτή την εκδήλωση. Από όλες αυτές που είσαι διοργανώσει εδώ και τόσα χρόνια. Λοιπόν, τα περσινά καρναβάλια, τα οποία για μένα ήταν λίγο δύσκολα, γιατί είχε φύγει ο πατέρας μου παραμονή Χριστουγέννων και μετά μπήκαμε αμέσως στον κυκαιονό του καρναβαλιού. Όμως επειδή τα πράγματα είχαν στηθεί πριν φύγει ο πατέρας μου, πριν ακόμα ξεκινήσουν τα προβλήματα, μέσα από τη στήριξη των φίλων μου κυρίως και των συνεργατών μου, καταφέραμε να, με τον Δήμαρχο να κάνουμε το καρναβάλι να πετάσει. Για μένα ήταν το καλύτερο καρναβάλι τον τελευταίο χρόνο που έγινε ποτέ. Όμως θα πάω στον Οκτώβρη φέτος που ήταν η τελευταία γιορτή του κρασιού, η οποία διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβρη, με πολλοί κόσμο να έχει ενδιασμούς για το θέμα του καιρού. Βοήθησε στο να έχουμε τον πιο πολύ κόσμο που είχαμε ποτέ τα τελευταία χρόνια. Το πιο σημαντικό ήταν η επιστροφή του Κύπριου με τις οικογένειες του στη γιορτή του κρασιού, με αυτά που προσφέραμε. Άρα, ό,τι και να πω. Η αλλαγή από τον Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο, πώς ακριβώς, γιατί έγινε, ας πούμε. Έγινε γιατί μας είχε ζητηθεί και από τα Ινωπία, επειδή έχουν τον τρίγο, ήταν πιο εύκολο για αυτούς. Αλλά και οι καιρικές συνθήκες με την υγρασία που έχουμε το καλοκαίρι, γιατί γινόταν Αύγουστο προς Σεπτέμβρη. Βοήθησε, Άγγελε μου, στο να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Αναπτύξαμε όμως τις εκδηλώσεις. Δώσαμε συναυλίες με ένα συμβολικό ποσό των 5 ευρώ για να μπει κάποιος στη γιορτή του κρασιού. Ταβερνάκια με μουσική. Άρα, είναι λες και δεν μπορώ να διαλέξω σε ποιο από τα δυο. Είναι όλα παιδιά μου, είναι αγάπη, ενθουσιασμός, είναι όλα αυτά. Πας όμως και σε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Είδες πάρα πολλές εκδηλώσεις και μπαίνεις στη διαδικασία. Κάνετε κάποιες αδελφοποιήσεις και με τον Δήμο, άρα έχεις διοργανώσει κάποιες εκδηλώσεις εκτός Κύπρου ή είσαι εντός Κύπρου, παίζεις έτσι εντός Κύπρου μόνο? Λοιπόν, με την Ζάκυνθο είμαστε αδελφοποιημένοι. Κάποια χρόνια κάναμε ανταλλαγές με τις ομάδες Κανθαδόρο, γιατί και η Κανθάδα, όπως και η Σάτυρα, είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Όμως, ένα σημαντικό κομμάτι που αφορούσε στις εκδηλώσεις του εξωτερικού ήταν το 2006, όταν η Πάτρα ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και είχαμε καλεστεί ως αδελφοποιημένη πόλη να συμμετέχουμε με εκδηλώσεις. Μάλιστα. Τότε και τα παιδιά μου ήταν μικρά, αλλά εγώ έφυγα περίπου, μπορεί 20, μπορεί 15-20 μέρες, ήμουνα στην Πάτρα, με μια μεγάλη ομάδα φίλων και ανθρώπων, η γήτο τότε η Άννα η Μαραγκού των εκδηλώσεων. Ήταν μαζί μας πλέον ο αείμνηστος Τίτος Κολώτας που έφυγε πρόσφατα, ο Κώστας ο Κακογιάννης, ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος που είχαμε κάνει και την υπέροχη έκθεση Εύβοινος Νήσος, και τότε είχαμε γίνει οι πέντε γιόρκοι της Πάτρας. Ο Κώστας ο Κακογιάννης έγραψε τη μουσική. Ήταν εμπειρία ζωής το να εργάζεσαι σε μια άλλη πόλη και να στείνεις εκδηλώσεις για 15-20 μέρες. Μιλούμε για μεγάλες εκδηλώσεις, εκθέσεις, συναυλίες, να πρέπει να βρεις συνεργάτες εκεί. Ήταν ένα κομμάτι πολύ σημαντικό. Όμως γενικά έχεις και πολλούς και στο εξωτερικό, είμαι σίγουρος, αλλά και στην Κύπρο, οι οποίοι χαίρονται να δουλεύουν μαζί σου. Εμείς θα πάμε τηλεφωνικά σε ένα από αυτούς τους συνεργάτες. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννακού, που τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο περσινός βασιλιάς του καρναβαλιού. Ο περσινός βασιλιάς του καρναβαλιού. Λοιπόν, να πούμε έτσι λίγο για τη συνεργασία με την Σκεύη. Να πούμε ό,τι θέλετε. Απλά, Άγγελε, να μου δώσεις την ευκαιρία να πω έναν ευχαριστώ, γιατί τη χρονιά που διανύσαμε είχα τη Σκεύη δίπλα μου σε αυτό που λέγεται βασιλιάς του Λεμεσάνου Καρναβαλιού. Με εμπιστεύτηκε, βεβαίως. Είχε να διαχειριστεί αρκετά πράγματα η Σκεύη, δυστυχώς είχε ένα δύσκολο γεγονός. Και νομίζω ότι εδέσαμε τα χέρια και καταφέραμε να βγάλουμε έναν καρναβάλι το 23 αρκετά εντυπωσιακό και όμορφο. Τώρα, η Σκεύη ως φίλη, ως επαγγελματίας, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολλά απαιτητικός
θέλει να έχει αποτελέσματα πάντα. Και θεωρώ ότι δίνει την ψυχή της σε αυτό που κάνει. Περάστε όμορφα ως βασιλιάς του καρναβαγιού, έτσι. Γενικά όμως την καθημερινότητά της πώς είναι, πώς θα τη χαρακτηρίζεις εσύ? Α, η Σκέβη είναι γλεντζέτα άνθρωπος. Αγαπά τους φίλους της, αγαπά την οικογένεια της. Της αρέσει να βγαίνει, να έχει χρόνο με τους φίλους της, να πηγαίνει θέατρο, να πηγαίνει και σε άλλες εκδηλώσεις, όχι απαραίτητα στις εκδηλώσεις που γίνονται για το Δήμο και κάτω από την εποπτεία της κλπ. Ναι, η Σκέβη είναι ένα κομμάτι της λένε σου, δηλαδή μπορεί να τη συναντήσεις παντού, μπορείς να περάσεις χρόνο μαζί της, μπορείς να φάεις, να γελάσεις. Να κάνεις πολλά πράγματα με τη Σκέβη. Να τραγουδήσεις, να χορέψεις. Να τραγουδήσεις, να χορέψεις. Μάλιστα. Και να περνάς όμορφα, γιατί έχει αυτή τη θετική άβρα την οποία και εμείς γνωρίσαμε και νομίζω και οι τηλεθεατές μας έχουν να πούν αυτό που είμαστε τόση ώρα στον αέρα εδώ. Τη θετικότητα αυτής της γυναίκας και την αγάπη που έχει για την πόλη της και για τις εκδηλώσεις, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Τι να πούμε στον Δημήτρη. Δημήτρη, παραπώς. Να είσαι καλά. Και ετοιμάστε. Εγώ θα σε ευχηθώ να έχεις πάντα δύναμη να βλέπουμε έργο στη Λεμεσό. Ξέρω ότι αγαπάς το που κάνεις. Τα αποτελέσματα σου φαίνονται προς το ευρύτερο κοινό. Να έχεις δύναμη. Δύναμη και να έχεις υγεία πάνω από όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πώς επιλέγεται αλήθεια ο βασιλιάς του καρναβαγιού? Είναι ερώτηση η οποία θα μπορούσε να απαντηθεί. Βέβαια. Γιατί εντάξει, εμείς στη Λευκωσία δεν είμαστε τόσο του καρναβαγιού, αλλά ευχαρίστως θα ερχόμασταν στη Λεμεσό για να το παρακολουθήσουμε, για να λάβουμε μέρος κτλ. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μεταδίδει η πόλη. Ελάτε, να περάσουμε όμορφα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, για να μην έχουμε αρκετές συμμετοχές από τη Λευκωσία. Ενώ ομάδες που συμμετέχουν από τη Λευκωσία, αλλά και τη Τσικνοπέμπτη. Πολλοί κόσμοι από τη Λευκωσία είναι εδώ μαζί μας. Τώρα, όσον αφορά στην επιλογή του βασιλιά, ναι, μπορούμε να το απαντήσουμε. Βασιλιάς ή βασίλισσα επιλέγεται κάποιος ο οποίος έχει προσφέρει στο Λεμεσανό καρναβάλι. Έχει προσφέρει με συμμετοχές, έχει προσφέρει με διάφορους τρόπους. Ο Δημήτρης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στο Λεμεσανό καρναβάλι. Άρα επιλέγουμε κάποιον γιατί δούλεψε, είχε τις συμμετοχές του, έκαμε τα άρματα του, προσφέρε με διαφορετικών τρόπων, είτε στις πελώμασκες, είτε στα εργαστήρια, είτε στα πάρτι που γίνονται στα σπίτια. Υπάρχει η προσφορά στο Λεμεσανό καρναβάλι. Αυτός είναι ο λόγος και ο τρόπος που επιλέγουμε τον βασιλιά ή τη βασίλισσα του Λεμεσανού καρναβάλι. Αναφέρθηκες προηγουμένως και η Εύη Τσολάκη στην οικογένεια, στους δύο σου γιους, τον Γιώργο και τον Λουκί. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι για σένα αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά? Βλέπουμε έτσι και κάποιες φωτογραφίες από λίγο πιο και δικές σου προσωπικές στιγμές εδώ με τα παιδιά σου. Οι γιούδες μου είναι τα αστέρια της ζωής μου. Είναι η έμπνευσή μου, είναι η ζωή μου ολόκληρη. Εδώ είναι με τον παπά μου. Mm-hmm. Όπως και η οικογένειά μου. Γιατί ωραία, πάρα πολλές ωραίες εκδηλώσεις, αλλά είναι πολύ ο χρόνος που ξοδεύεις για να τα κάνεις. Και αν δεν τους είχα δίπλα μου και τη στήριξη όλη τη οικογένεια που ήταν ακόμα που ήταν μικρή ο Γιώργος Τσολουκής, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω. Τα αδέρφια μου. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για την οικογένειά μου. Είναι η γερή μου πλάτη. Δεν έχω λόγια να περιγράψω την οικογένειά μου. Σχολιάζουν το τι κάνεις, έρχονται στις εκδηλώσεις σου. Σχολιάζουν, είναι εκεί. Κριτική, είτε θετική είτε αρνητική. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον, θα πρέπει να το επισημάνεις τα λάθη, είτε τις ιδέες, είτε το πώς πρέπει να αλλάξει κάτι για να γίνει καλύτερο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει να αγαπάς κάποιον. Να πάμε να δούμε και τους δύο που τους έχουμε κοντά μας, ο Γιώργος και ο Λουκής Καπετάνιος. Είναι εδώ μαζί μας. Αλήθεια, την κριτικάρετε, τις λέτε και τα θετικά της και τα αρνητικά της και όλα? Φυσικά. Δεν λέω. Μάλιστα. Άρα, πώς θα χαρακτηρίζετε τη μάνα σας, δηλαδή τη μητέρα σας, την
ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τώρα συμφωνίες για να αυξηθεί το 24ωρο, λέει. Υπάρχει, λέει. Ονομάζεται υπερήρωας. Ονομάζεται, δεν το ακούσαμε αυτό. Υπερήρωας. Υπερήρωας, μάλιστα. Σούπερ χείρο, μάλιστα. Ακριβώς. Και για μας προσωπικά είναι η μας υπερήρωη. Μάλιστα. Άρα είναι η σούπερ μάμμα, δηλαδή. Όταν ήσασταν μικροί, καταλαβαίνατε ότι αυτές τις εκδηλώσεις που διοργανώνει, έρχονται τόσος κόσμος, τα καρναβάγια, διόρθη του κρασιού κτλ. Κτλ. Το καταλαβαίνατε αυτό το πράγμα? Φυσικά το καταλαβαίνω. Προσωπικά μου μπορώ να σου πω ότι είναι από μικρή μου και αρκετά δύσκολο να διαχειριστεί το συμπεριφάνιο. Γιατί αντιλαμβάνεσαι από παιδιά, καρναβαλιζόμαστε, πάμε στη γιορτή του κρασιού, πάμε στις διάφορες εκδηλώσεις. Και είναι η μαμά μας. Άρα λέγατε αυτή είναι η μαμά μου, κάπως έτσι. Φυσικά. απλά με ακόμα παραπάνω περιπάτη. Από ό,τι το λέτε εσείς τώρα. Μάλιστα. Είναι ο Γιώργος που μιλάει. Είναι ο Γιώργος. Άρα, να ρωτήσω και τον Λουκί τη δική του άποψη γι' αυτό. Εγώ επειδή μου είναι λίγο πιο μικρός, ξέρετε, υπήρχε το κλασικό «Α, λείπει η μητέρα μου και δεν είμαι μαζί της και τα λοιπά και έχει δουλειά που λύγει από εδώ». Έπρεπε να μεγαλώσω νομίζω λίγο παραπάνω για να εκτιμήσω το πόσα πράγματα θυσίαζε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό το οποίο μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει, είναι πόσα πράγματα έπρεπε να θυσιάζει και να προσφέρει σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, έφανε χρόνο με τα παιδιά της για να είναι σιωπή του κρασιού, για το καρναβάλι. Μπορεί να την έκανα και μια εβδομάδα, ας πούμε, να τη δω. Μεγαλώνοντας και καταλαβαίνοντας το πόσο καλό έκανε στον κόσμο και το πόσα χαμόγελα έπαιρνε σε παιδιά, τα οποία πήγαιναν στις εκδηλώσεις και τις δουλειές που δίνει στους ανθρώπους που το έχουν πολύ ανάγκη, μετά καταλαβαίνετε ότι, okay, όλα αυτά αξίζουν. Και με αυτή τη λέξη περηφάνεια είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος. Μάλιστα. Γιώργο, να ρωτήσω λίγο ποια είναι η αγαπημένη σου εκδήλωση. Εύκολο. Τα κάνω. Τα κάνω βάγια, μάλιστα. Εντάξει, ο Λεύκος Ιάτης δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά αν το αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι. Άρα νομίζω ότι φέτος τα καρναβάγια να μπούμε στη διαδικασία, να έρθω κι εγώ. Να μπούμε στη διαδικασία. Θα σε παραλάβει ο Γιώργος Τσολουκής που το πρωί είναι της Τσικνοπέμπτης για να βιώσεις τι σημαίνει Τσικνοπέμπτη. Τη Τσικνοπέμπτη την πέρασα στη Λεμεσό τα τελευταία χρόνια με κάποιες εκδηλώσεις που κάνουμε με το ραδιόφωνο και θεωρώ ότι είναι πραγματικά έξω καρδιά. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχα στο μυαλό μου ότι ίσως να είναι η Τσικνοπέμπτη που κάνουμε στη Λευκοσία, που κάνουμε κάποια σούβλα, τρώμε και περνάμε ωραία μέχρι εκεί. Εντάξει, για με προσωπικά και ειδικά μετά από κάποιες μετατροπές που έκαμε η μάμα μου στις εκδηλώσεις που γίνονται για την σκέψη του Βασιλιά Καρναβάλου στην Τσικνοπέμπτη, μπορώ να σας πω ότι είναι η αγαπημένη μου μέρα του χρόνου. Μάλιστα. Ωραίο αυτό. Και τη χρωστώ στο Γιώργο. Την αλλαγή ειδικά τη Τσικνοπέμπτη το βράδυ τη χρωστώ στο Γιώργο. Μάλιστα. Γιατί ήταν μαζί μου με τον Λουκί, ο Λουκί είχε ένα άλλο κομμάτι, μπαμπάζει και μουσική. Ο Γιώργος ήταν πάντα όμως που το πρωί μαζί μου. Και θυμάμαι λίγο πριν αναλάβω εξ ολοκλήρου τις εκδηλώσεις, ήταν μαζί μου και λέει: «Μαμά, πρέπει να κάνεις κάτι να αλλάξεις τη Τσικνοπέμπτη το βράδυ. Γίνεται μια απλή στέψη. Πρέπει να γίνει κάτι άλλο». Και το χρωστώ στο Γιώργο. Ναι. Το πρώτο πράγμα που μπήκε στις εκδηλώσεις, στην εκδήλωση εκείνη ήταν το φως. Ο καλλιτεχνικός φωτισμός, η στέψη, η τελετή, η εκδήλωση. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν και συνεργάτες σου σε αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί ο Λουκής θυμούμε ότι έρχεται μετά να μας έβρει γιατί σε κάποιον παράγει και βάλει μουσική. Γιατί ναι. Το καρναβάλι είναι μέσα στο αίμα τους. Το βιώνουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Άρα σιγά τα πάντα σταματούσε τη Λεμεσό από την ημέρα και τη Τσικνοπέμπτης μέχρι και την καθαρά Δευτέρα, κάπως έτσι, που ξεκουράζεστε. Και εφόσον μιλούμε για την οικογένεια, ο παπάς μου ήταν καλοφωνάρης. Και τα αδέρφια μου κανθαδόροι, σε ομάδα κανθαδόρων. Mm-hmm. Όλη η οικογένεια μέσα στο καρναβάλι. Μας ημίσεν όλους ο παπάς μου. Μα γίνεται Λεμεσανή και χωρίς καρναβάλι δεν γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλό βράδυ να έχετε, κάθε καλό. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σκέφτομαι ότι θα σε ευχαριστήσω πραγματικά. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Ο τηλεοπτικός χρόνος όμως είναι έτσι, περνά πολύ γρήγορα. Όταν λες όμορφα πράγματα με ωραίους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Καλές εκδηλώσεις θα έλεγα εγώ. Και κλείνοντας, θέλω ένα μικρό μήνυμα, έτσι, ένα λεπτάκι από σένα για όλο αυτόν τον κόσμο
που έρχεται στις εκδηλώσεις σας. Πάντα έτσι κι αλλιώς, όταν κλείνει μια παρουσίαση που ευχαριστείς όλους αυτούς που είναι εκεί ή που συνέβαλα για να δημιουργηθεί μια εκδήλωση, το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει στους ανθρώπους που μας τιμούν με την παρουσία τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εγώ ανεβαίνοντας στη σκηνή πάντα ξεκινώ με το «Καλησπέρα Λεμεσός», «Καλησπέρα Κύπρος», αλλά πάντα κλείνω λέγοντας το μεγαλύτερο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί για μένα είναι η πιο μεγάλη δύναμη από όλους το να βλέπεις μια πλειάδα ανθρώπων να παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις και να βλέπεις ανθρώπους να χαμογελούν. Πολύ σημαντικό. Θα κλείσω με αυτό. Θα κλείσω με αυτό και σε ευχαριστώ. Και την αγάπη για τη Λεμεσό. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για τη Λεμεσό. Ευχαριστώ πολύ. Καλές εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στις προσωπικότητες. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καληνύχτα.